Θα αναπτύξω το θέμα της συμβολιακής γεωργίας και συγκεκριμένα θα αφορά το ελαιόλαδο της Κρήτης, το ομαδικό όπως το ονομάσαμε, που είναι προϊόν αυτής της διεργασίας. Προς τούτο βρήκαμε παραγωγούς οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι ως προς την παραγωγή ελαιοκάρπου πήγαμε έψιλον ή πόπι, δεν ξέρω και εγώ τι, στη συγκεκριμένη περίπτωση πήγαμε έψιλον προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης. Τους φέραμε σε επαφή με κάποιον ελαιοργό της περιοχής, ο οποίος είναι και αυτός πιστοποιημένος για την επεξεργασία του ελαιοκάρπου από το Ναγκροσέτ κλπ, που είναι φορέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι εγκεκριμένος δηλαδή φορέας. Παρουσιάσανε τις προτάσεις τους όσον αφορά την τιμή, η οποία ήταν για την τριετία που πέρασε 2,5 ευρώ σταθερή τιμή, για τα 3 αυτά χρόνια ήταν μεγαλύτερη από αυτήν που ίσχυε την περίοδο αυτή. Φέτο είναι η τελευταία χρονιά του προγράμματος αυτού, ήταν η συμφωνία 3 χρόνων. Ο ελαιοργός και αυτός που ήταν πιστοποιημένος για την παραγωγή αυτή, μαζί με τον τυποποιητή συνήψαν και αυτή η συμφωνία όσον αφορά την τιμή διάθεσης του ελαιολάδου. Και από εκεί και πέρα ο τυποποιητής ήρθε σε επαφή με έμπορο, στη συγκεκριμένη περίπτωση το Ίνκα του Χανίων, ο οποίος ανέλαβε την ποσότητα που παρήχθη να τη διαθέσει. Και αυτή σε σταθερή τιμή αυτά τα 3 χρόνια. Θα πρέπει να ξέρετε ότι σαν Δήμος παρακολουθήσαμε όλη τη διαδικασία, όλες τις διεργασίες μέχρι την παραγωγή του ελαιολάδου, το οποίο μπήκε σε μία ανοξείδωτη δεξαμενή, σφραγίστηκε. Και αφού έγιναν προηγουμένως οι αναλύσεις, ώστε το προϊόν αυτό το οποίο παρήχθη να είναι γνήσιο και ποιοτικό. Κατά το Μάιο μήνα άνοιξαν οι δεξαμενές, είχε αποφασιστεί τι συσκευασίες θα γίνουν και ήταν των 5 λίτρων και του 1 λίτρου, αριθμήθηκαν όλα τα δοχεία. Έγιναν πάλι ξανά οι αναλύσεις, ώστε αυτό το οποίο υπάρχει μέσα να είναι το πραγματικό. Από φορέα πιστοποιημένο όπως είναι το ΜΑΙΧ, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, και τέθησαν μετά στη διάθεση. Η πληρωμή γίνεται για τους παραγωγούς μέσα σε 4 μήνες, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο πρέπει να πληρωθούν. Κόβονται τιμολόγια στους παραγωγούς από τον τυποποιητή σε ένα-ένα χωριστά, δίδεται η επιταγή και εισπράτεται κατά Νοέμβριο μήνα, αρχές Νοεμβρίου. Λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο και το ΙΝΚΑ πληρώνει τον τυποποιητή που έχει αναλάβει την ποσότητα την οποία θα διαθέσει και η οποία ήταν για κάθε χρόνο, έτσι είχε συμφωνηθεί, 30 τόνοι. Συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό 25 ελαιοπαραγωγοί. Πιστεύουμε ότι, όχι ότι λύσαμε το θέμα, απλώς δείξαμε ένα δρόμο που έχει σχέση με την τυποποίηση και την εμπορία στα οποία πάσχουμε σήμερα. Και νομίζω ότι ήταν μια καλή αρχή ώστε να υπάρξει συνέχεια. Φέτο που τελειώνει η τριετία που έχει εφαρμοστεί από το Δήμο Χανίων, θα επιχειρήσουμε να γίνει ακόμη σε ευρύτερο κύκλο συμβεβλημένων ατόμων. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος δεν επισέρχεται σε καμία περίπτωση στον οικονομικό και εμπορικό χαρακτήρα, διότι ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει εμπόριο. Απλώς βοηθήσαμε τους παραγωγούς και κυρίως τους μικρούς να πετύχουν κάποιες τιμές σταθερές, όπως επίσης προφυλάξαμε με αυτόν τον τρόπο και τον καταναλωτή με τον τρόπο που γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, διότι το κάθε δοχείο έχει απάνω του το πιστοποιητικό γνησιότητας και ποιότητας. Και από το ΜΑΙΧ, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, αλλά και από τον Δήμο Χανίων. Και διαφυλάσσουμε τους καταναλωτές, οι οποίοι ξέρουν το προϊόν αυτό ότι είναι γνήσιο και ποιοτικό και έχει μια σταθερή τιμή για όσο χρόνο διαρκεί η συμφωνία η οποία έχει συναυθεί.